Μοβκάδη, στου οποίου θα καταλήγουν ρούχα και παπούτσια, πρόκειται να τοποθετηθούν σε πολυσύχναστα σημεία τη Πάτρα. Πρόκειται για μια καινοτόμα δράση με κοινωνικό και οικολογικό αποτύπωμα, προκειμένου να ανακυκλώνονται και να επαναχρησιμοποιούνται ήδη ένδυση και υπόδηση που δεν χρειάζονται οι δημότε. Οι Μοβκάδη θα εγκατασταθούν 200 τεμάχια σε όλη το Δήμο της Πάτρας, δηλαδή όχι μόνο στο κεντρικό μέρος, αλλά και στη Μεσάτιδα και στο Ρίο και στους οποίους θα γίνεται χωριστή συλλογή ενδυμάτων και υποδημάτων. Πρόκειται για μια ξεχωριστή δράση του Δήμου Πατρέων στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών. Μεταξύ αυτών είναι τα ρούχα και τα παπούτσια. Από την Οικονομική Επιτροπή εγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης για την εγκατάσταση κάδων στο Δήμο και απομένει η χωροθέτησή τους. Το κέρδος τώρα για, την, για τους δημότες είναι ότι θα έχουμε ένα καλέσθητο κάδο στον οποίο θα μπορούν να αναποθέτουν τα, τα ρούχα τους, τα οποία δεν, δεν τα χρειάζονται πλέον και τα παπούτσια και ε, θα περιοριστεί ο όγκος των απορριμμάτων που οδηγούνται στο χιτά της ξερόλακα. Σε αυτούς τους κάδους οι δημότες της Πάτρας θα μπορούν να ρίχνουν ρούχα και υποδήματα που δεν χρειάζονται. Κάποια θα πηγαίνουν για ανακύκλωση, ενώ αυτά που είναι επαναχρησιμοποιήσιμα θα αξιοποιούνται σχετικά. Η διαχείριση των ρούχων θα γίνεται από το φορέα με τον οποίο έχει γίνει σύμβαση, ενώ ο Δήμο δεν θα επιβαρύνεται οικονομικά. Πρόκειται για 200 κάδους που θα τοποθετηθούν σε πολύ στα σημεία σε όλο το Δήμο. Η χωροθέτηση θα περάσει και από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωή και στη συνέχεια θα γίνει η εγκατάσταση.